Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλοι του μπάσκετ, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Είμαι ο Κώστας. Αυτή τη φορά θα κάνουμε ανάλυση του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, το ντέρμπι των Ιωνίων, το οποίο διεξήχθη την Παρασκευή και κλεισμένο το θυρών στο ΟΑΚΑ λόγω της πανδημίας του COVID. Ενδεχομένως παγκόσμια πρώτη για έναν ελληνικό αγώνα να διεξάγεται και κλεισμένο το θυρών για άλλη αιτιολογία πέραν του ότι παίχτηκε ξύλο μεταξύ οπαδών. Κάτι είναι και αυτό. Ο αγώνας, όπως είπαμε, διεξήχθη την Παρασκευή για τη δεύτερη αγωνιστική της κανονικής σεζόν της Ευρωλίγκα, το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων λοιπόν της σεζόν. Αποσύρες για τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα στο κομμάτι των Playmaker. Στον Άσο έλειπαν ο Πιέρ Τζάκσον για άλλη μια φορά, καθώς επίσης και ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Στη θέση τους μπήκε ο Σάιξ, ο Κίφερ Σάιξ, ο οποίος κατά τη δική μου προσωπική άποψη δεν προσέφερε πάρα πολλά. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε δίχως τον Λίβιο Ζανσάλ. Στη θέση του μπήκε ο Λαριτζάκης. Καμία σχέση όσον αφορά τις θέσεις. Απλά μπήκε στη 12η ο Λαριτζάκης, ο οποίος, εντάξει, πέρα από τα παλαμάκια που έδωσε, δεν βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι καν αν μπήκε, για να σας είμαι ειλικρινής. Πάμε όμως πιο αναλυτικά. Στην πρώτη περίοδο παρατηρείται αστοχία του ΠΑΟ. Τα πρώτα 9 σουτ του Παναθηναϊκού ήταν άστοχα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιο ορθά, πιο δομημένο να παίζει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Οι υψηλοί του Ολυμπιακού είχαν πάρα πολύ καλή τροφοδοσία γενικά από το Σπανούλη και το Σλούκα. Τόσο ο Πρίντεζης όσο και ο Χασάν Μάρτιν έπαιρναν πάρα πολλές μπάλες και αυτό τους βοήθησε πάρα πολύ ώστε να συνεισφέρουν εξαιρετικά στο επιθετικό κομμάτι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός περίμενε ενδεχομένως να σκοράρει μέσα από το περιφερειακό του σουτ. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί ακόμα επιμένει στο περιφερειακό του σουτ ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που δυστυχώς δεν έχει κάποιον καλό σουτέρ. Πολλοί πιστώνουν, ας πούμε, την φετινή παγωμάρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του playmaking, ότι δεν υπάρχει κάποιος καλός playmaker ο οποίος να μεταφέρει σωστά την μπάλα. Δεν νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι το τρίποντο. Αν δεν μπαίνουν τα τρίποντα, δεν θα πάει και πολύ μπροστά ο Παναθηναϊκός, όπως φαίνεται, διότι ο Βόβορας φαίνεται να βασίζεται στο περιφερειακό σουτ. Εν τω μεταξύ, οι αντίπαλοι παίκτες αφήνουν προκλητικά ελεύθερο και το Σάντρος. Εν πάση περιπτώσει, η παρουσία του Παπαγιάννη κρίνεται θετική, πάρα πολύ καλή άμυνα, ιδιαίτερα στο κομμάτι των αμυντικών rebound, αλλά και των επιθετικών. Ο Παπαγιάννης βοήθησε πάρα πολύ και πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί ο Παπαγιάννης κακά τα ψέματα κάνει μία εμφάνιση καλή και ύστερα 10 κακές. Είναι κρίμα δηλαδή οι υπόλοιποι συμπαίκτες του να μην είναι συντονισμένοι και να βοηθήσουν τον Παπαγιάννη ώστε να πάρει μία νίκη ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Δεν πειράζει όμως, από την άλλη ο καλύτερος κερδίζει, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, έτσι. Παρ' όλα αυτά, περισσότερα στη συνέχεια. Στη δεύτερη περίοδο οι αμυντικές περιστροφές του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστες. Χαρακτηριστική είναι η φάση στην οποία ο Σπανούλης ήταν ελεύθερος για τρίποντο. Ο Σπανούλης, το τονίζω ξανά, ελεύθερος για τρίποντο, εγκληματικό λάθος. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζακ Όγκας σε αυτό το κομμάτι δεν βοηθάει πάρα πολύ. Η άμυνά του είναι πολύ κακή. Δεν καταλαβαίνει καθόλου τις περιστροφές, δεν καταλαβαίνει καθόλου τις καλύψεις, τα κενά κτλ. Ενώ επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το μικρό δείγμα που έχει δείξει. Αμυντικά δείχνει για άλλη μια φορά να είναι μαύρη τρύπα. Φαίνεται σαν να μην έχει διορθωθεί καθόλου αυτό το κομμάτι, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε μια ομάδα όπως η Γαλατασαράι, μια ομάδα πρωτοαθλητισμού στο τουρκικό πρωτάθλημα και με καλές πορείες στο EuroCup. Από εκεί και πέρα, το rebound του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ κακό. Στο αμυντικό rebound του Παναθηναϊκού είχε σοβαρό πρόβλημα. Πλην την παρουσία του Παπαγιάννη, οι υπόλοιποι παίκτες δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Ούτε ο Άρον White, ο οποίος έχει αποκτηθεί για αυτό το κομμάτι, δεν βοήθησε. Οι συνεργασίες του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικές για άλλη μια φορά, για άλλη μια περίοδο. Έπαιξε πάρα πολύ πιεστική άμυνα στο αμυντικό κομμάτι. Άφηνε τα τρίποντα στο Παναθηναϊκό πολλές φορές, γιατί ήξερε ότι η ομάδα του, η πράσινη, ήταν άστοχη, και πάρα πολύ λογικά έπραξε. Γενικά έπαιξε πάρα πολύ καλά και στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και πήρε και διαφορά μεγάλη στο σκορ. Σε κάποια φάση το σκορ ήταν 19-34, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Παναθηναϊκός το μόνο που τον έσωζε επιθετικά ήταν η παρουσία του Φώστερ, ο οποίος για άλλη μια φορά παίζει πάρα πολύ καλά, και πραγματικά απορώ με τους Έλληνες δημοσιογράφους οι οποίοι έλεγαν ότι είναι ένιγμα η μεταγραφή του Φώστερ. Προσωπικά μου φάνηκε το μικρότερο ένιγμα από όλα. Μεγαλύτερο ένιγμα που φάνηκε η μεταγραφή του Άρον Βάιτ, για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε στην τρίτη περίοδο. Στην τρίτη περίοδο παρατηρείται βιάσιμη του Παναθηναϊκού, καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός παίζει control basket. Βέβαια, φαίνεται σαν να εξακολουθεί να είναι απροετοίμαστος. Παρ' όλα αυτά, εκεί είναι που πρέπει να κάνει το step up η αρχηγή. Έξω και ο Πρίντεζης, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Μεγάλο πρόβλημα στο low post, η επίθεση του Πρίντεζη. Για την άμυνα του Παναθηναϊκού εννοώ μεγάλο πρόβλημα. Επιθετικά ο Πρίντεζης ήταν εξαιρετικός. Έδωσε πολύτιμη βοήθεια, πολύτιμη ανάσα στον Ολυμπιακό. Δικαίως νομίζω πολλοί έγραψαν ότι ήταν ο MVP του αγώνα, και πράγματι έπαιξε εξαιρετικά ο Πρίντεζης. Δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πλησίασε το σκορ. Τα τρίποντα άρχισαν να μπαίνουν σιγά σιγά. Ο Κασελάκης έβαλε τρίποντο, ο Γουάιτ έβαλε τρίποντο. Ο Νέντοβιτς άρχισε σιγά σιγά να βοηθάει περισσότερο. Ο Φώστερ έκανε μια πολύ καλή τρίτη περίοδο. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός εξακολουθούσε να είναι πίσω στο σκορ. Και τώρα πάμε στην τέταρτη περίοδο, όπου είδαμε ίσως προσωπικά είδα το χειρότερο μπάσκετ που έχω δει σε ντέρμπι αιωνίων. Και έχω δει πολλά ντέρμπι αιωνίων, η αλήθεια είναι. Η επίθεση του Ολυμπιακού ήταν κολλημένη. Ο Ολυμπιακός έπαθε Ζαλγίρης. Έπαθε ό,τι έπαθε βασικά στο μάτς με τη Ζαλγίρης στην πρώτη αγωνιστική. Βασίστηκε πάρα πολύ στις προσωπικές ενέργειες. Η επίθεση κόλλησε πολύ. Δεν υπήρχε καθόλου καλή συνεργασία. Στο κομμάτι του transition δεν είδαμε πολλά πράγματα. Μάλιστα, βλέπαμε περισσότερο κολλημένη και βιαστική επίθεση του Ολυμπιακού. Βιαστική χωρίς λόγο. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του αγώνα, βιάστηκε πάρα πολύ σε κάποιες επιλογές. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός με κάποια κλεψίματα. Παρ' όλα αυτά και ο Παναθηναϊκός έπαιξε βιαστικά. Πολύ βιαστικά. Συγκεκριμένα ο Νέντοβιτς, δεν ξέρω, μου φάνηκε σαν ένα τράγος ο οποίος κεντράρει όλη την ώρα τον εχθρό. Προσπαθεί να χτυπήσει κάποιον με τα γέρατά του. Πραγματικά σαν γκριάρι έπαιξε. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Απλά αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς δεν είδαμε καθόλου καλό μπάσκετ. Ειλικρινά το λέω αυτό. Στην τέταρτη περίοδο το μπάσκετ ήταν πάρα πολύ κακό. Δεν ξέρω, φταίει η έλλειψη προετοιμασίας των ομάδων, φταίει το μειωμένο budget των ομάδων, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός προσέφεραν πάρα πολύ καλό θέαμα. Αλλά στην τέταρτη περίοδο αυτό ξεχώρισε ειλικρινά, πραγματικά φάνηκε εξόφθαλμα, δηλαδή η έλλειψη ποιότητας στα δύο ρόστερ. Ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή έλλειψη ποιότητας. Ακόμα δηλαδή και αν έπαιζε ο Pierre Jackson με τον Μποχορίδη, πιστεύω η εικόνα δεν θα άλλαζε πάρα πολύ. Ο Άρον Βάιτ πραγματικά ήταν το μεγαλύτερο ένιγμα κατά μέση στο κομμάτι του μεταγραφικού παζαριού. Αποδεικνύεται περίτρανα, η απόδοσή της στην τέταρτη περίοδο ήταν άθλια. Συγκεκριμένα έχασε ένα rebound μέσα από τα χέρια του, αμυντικό rebound. Ξόφθαλμα το έχασε μέσα από τα χέρια του, ειλικρινά. Οπότε ας προχωρήσουμε στο πόρισμά μας. Το πόρισμά μας είναι ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός είναι δύο ομάδες ανέτοιμες. Ο Ολυμπιακός είναι σε μεγαλύτερη ετοιμότητα βέβαια σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει να διεκδικεί τους στόχους του πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Θα βασιστεί πάρα πολύ στην επιθετική παρουσία του Χασάν Μάρτιν. Τόσο βασικά του Χασάν Μάρτιν όσο και του Κώστας Λούκα. Ο Λούκας, όπως είπα, πρέπει να σταματήσει να έχει εγωισμό στο παιχνίδι του, θα πρέπει να μοιράζει περισσότερο την μπάλα. Βέβαια, σε αυτόν τον αγώνα ήταν εξαιρετικός, έτσι, στο κομμάτι αυτό είχε 7 assist, αν δεν κάνω λάθος. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Από την άλλη, οι ηγετικές παρουσίες όπως ο Σπάνουλης πρέπει να κάνουν το step up. Αυτή τη φορά το έκανε ο Πρίντεζης, πιστεύω την επόμενη αγωνιστική θα το κάνει αντίστοιχα ο Σπάνουλης. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να βρει κάποιο παίκτη που θα είναι μια σταθερή πηγή για σκόρ. Θεωρώ ότι ο coach Βόβορας πίστευε ότι αυτή η σταθερή επιθετική λύση στο σκορ θα είναι ο Νέντοβιτς. Ο Νέντοβιτς μέχρι ώρα στα δύο μάτια της Ευρωλίγκας δεν έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Παίζει βιαστικά, φαίνεται σαν να προσπαθεί να αποδείξει κάτι. Γενικά είναι πάρα πολύ βιαστικός. Από την άλλη,
θετική έκπληξη για τον περισσότερο κόσμο, για μένα όχι, είναι η παρουσία του Φώστερ, η επιθετική παρουσία του Φώστερ. Πιστεύω ότι ο Φώστερ θα είναι μια σταθερή πηγή στο σκοράρισμα. Θα είναι ένας παίκτης που θα τελειώσει τη σεζόν με 9,5-10 πόντους μέσω όρο, ίσως και παραπάνω, ανάλογα με το αν θα παίρνει μπάλες. Εφόσον βλέπει όμως ότι ο Φώστερ είναι φορμαρισμένος, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παίρνει επιθετικές προσπάθειες και αντίστοιχα τις επιθετικές προσπάθειες τις παίρνει ο Σάντρος, ο οποίος ήταν άθλιος για άλλον ένα αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η ανάλυση μου. MVP το αγώνα Φίτεζης. Επίσης, θα έλεγα ήταν και ο παίκτης βαρόμετρο, γιατί εμφανίστηκε όταν έπρεπε να εμφανιστεί. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ποιότητά του και γιατί είναι ένα από τα πιο έμπειρα και καλύτερα τεσσάρια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Γιώργος Πρίτεζης. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στην επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι τώρα, η οποία είναι την Τρίτη. Ξεκινάει νομίζω την Τρίτη. Θα αναλύσουμε καλώς έχονται των πραγμάτων, εάν δεν αυξηθούν τα κρούσματα. Θα αναλύσουμε τον αγώνα Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Καθώς επίσης και την αγωνιστική του Ολυμπιακού. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου τα χαρτιά μου για να δω με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός. Πάντως θα αναλύσουμε τους δύο αιώνιους, όπως πιστεύω θα κάνουμε σε κάθε αγωνιστική, Θεού θέλοντος και Ρου επιτρέποντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.